Ναι, να κατατίθενται οι ομιλίες των Υπουργών με τα συγκεκριμένα μέτρα στα πρακτικά εντός του χρόνου, έτσι ώστε να αναρτώνται και να είναι μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις. Ναι, εντάξει, παρόν είναι ο κύριος Υπουργός. Κύριε Σπίρτζη, θα καταθέσετε. Ευχαριστώ. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, το κομβικό σημείο στο οποίο βρίσκεται η ελληνική οικονομία, από ό,τι φαίνεται, επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων, αν κρίνουμε τουλάχιστον από τις τοποθετήσεις αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι οποίες όμως δεν εδράζονται σε μία διαφορετική ανάλυση κάποιων δεδομένων, αλλά στα ίδια τα δεδομένα, στην παραποίηση των ίδιων των δεδομένων. Και αναφέρομαι στο πιο επίμαχο θέμα, το οποίο είναι το θέμα του χρέους. Αυξήθηκε το χρέος εξαιτίας της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και της νέας συμφωνίας. Γνωρίζαμε ότι το χρέος είχε αυξηθεί όταν κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία με 100 δις, ρεκόρ μοναδικό και φανταστικό για την εποχή, την τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Γνωρίζουμε ότι με το PSI διαγράφησαν 100 δις και προσθέθηκαν ακριβώς 100 δις. Άρα το συνολικό χρέος έμεινε ακριβώς στα 316 δις. Προσέθεσε δημόσιο χρέος το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ? Η απάντηση είναι αρνητική. Και ένα από τα θετικά της συμφωνίας, μπορεί να γίνει κριτική σε πολλά σημεία της συμφωνίας, είναι ότι τα 50 δις που καλείται η χώρα να ξεπληρώσει ως βραχυχρόνιο δανεισμό τα επόμενα 3 με 4 χρόνια προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 48 δις και 2 δις σε κάποια υπόλοιπα δάνεια, αυτά τα 50 δις από βραχυχρόνιος δανεισμός μετατράπηκαν σε μακροχρόνιο, 30ετίας, με χαμηλότερα επιτόκια και με πολύ καλύτερους όρους αποπληρωμής. Άρα η προσπάθεια που γίνεται αυτά τα 50 δις να προσθεθούν, να εμφανιστούν ως νέο χρέος, είναι πρωτόγνωρη και αν όχι παραπλανητική. Θα μπορούσα να σταθώ επί μακρών και στα υπόλοιπα 33 δις μέχρι το 83, μιας και τα 25 δις, όπως ξέρετε, είναι ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, περιλαμβάνει και τα 10 δις που προϋπήρχαν και τα περίφημα 7 δις που θα μπορούσαν να θεωρηθούν νέο χρέος, είναι αυτά τα χρήματα που θα δοθούν στην πραγματική οικονομία. Αλλά το επιχείρημα λοιπόν το ένα είναι σχήμα οξύμορο και υποκρύπτει ένα δεύτερο επίσης πολύ σημαντικό δεδομένο, αδιαπραγμάτευτο, θετικό αυτής της συμφωνίας, το οποίο είναι ότι η δημοσιονομική προσαρμογή, επειδή έγινε αυτό ακριβώς που μόλις σας είπαμε το χρέος, δεν θίγω το θέμα της διαπραγμάτευσης που θα επακολουθήσει για το μακροχρόνιο χρέος, για το μετά το 22, η δεύτερη θετική διάσταση της κρίσης, το γεγονός δηλαδή ότι αντί τα επόμενα χρόνια να παράγουμε πλεονάσματα 4,5% αρχής γενομένης από φέτος, κάναμε μια συμφωνία αφού έγινε αυτή η αναδιάρθρωση να παράγουμε 0, 1 και ούτω καθεξής και να κάνουμε μια ήπια δημοσιονομική προσαρμογή. Αυτό ακριβώς εμφανίζεται ξανά ως προϊόν μιας ύφεσης η οποία προκλήθηκε υπό τις σημερινές δεδομένες συνθήκες. Άρα και η δεύτερη διατύπωση είναι βαθιά παραπλανητική. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο το οποίο έγινε με παραπλανητικό τρόπο σήμερα. Πότε θα επιστρέψει η οικονομία σε θετικό πρόσημο? Ο κύριος Μαϊμαράκης μας είπε και το 2016 προβλέπεται ύφεση στη συμφωνία. Αληθές. Αλλά αν διαβάσετε τη συμφωνία πλήρως και τα στοιχεία είναι σαφή, προβλέπεται 2,5% ύφεση φέτος, 1 του χρόνου, το οποίο σημαίνει ότι η οικονομία γυρίζει σε ανάπτυξη κάποια στιγμή το 16 αφού μειώνεται η ύφεση, απλά μαθηματικά είναι. Η συμφωνία το προβλέπει το θετικό πρόσημο στο δεύτερο τρίμηνο του 16. Και θα ήταν έτσι τα πράγματα αν δεν είχαμε πολλές θετικότερες εξελίξεις στο ενδιάμεσο. Δεν θα είναι 2,5% ύφεση το 15 από ό,τι φαίνεται, θα είναι πολύ μικρότερη. Θα είναι πολύ κάτω από το 2. Μπορεί να είναι και στο 1,5% για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, από τις επιδόσεις οικονομίας στον τουρισμό και σε πολλούς άλλους τομείς στη διάρκεια του έτους. Και δεύτερον, από τον ηπιότερο αντίκτυπο από αυτό που είχε υπολογιστεί
από τα capital controls, το οποίο εκ των δεδομένων αυτών η προβολή λέει ότι πρώτον η στροφή σε θετικό πρόσημο μπορεί να γίνει νωρίτερα το 2016 και δεύτερον το αποτέλεσμα του 2016 μπορεί να είναι πολύ θετικότερο από αυτό το οποίο προέβλεπε η συμφωνία την οποία είχαμε διαπραγματευτεί πριν από λίγο καιρό. Αυτό για να αποκατασταθούν κάποια δεδομένα και να θέσω το τρίτο και βασικότερο θέμα, το οποίο είναι το απόλυτα σημαντικό κριτήριο. Η βιωσιμότητα της συμφωνίας αυτής καθεαυτής. Όλοι θα συμφωνήσουμε σε αυτή την αίθουσα ότι η βιωσιμότητά της εξαρτάται από την επιστροφή σε ένα θετικό πρόσημο της οικονομίας, επιστροφή στην ανάπτυξη, από τη σταθερότητα που θα επιδείξει η επιστροφή αυτή στην ανάπτυξη και από τη δυνατότητα να παράγει τα αποτελέσματα που εμείς θέλουμε, που είναι μια ισχυρή επιστροφή σε οικονομική ανάπτυξη, αλλά με ισχυρή δόση κοινωνικής δικαιοσύνης. Και αυτό αποτελεί εμπολής και την αναπτυξιακή στρατηγική της παρούσας κυβέρνησης. Η επιστροφή μέσα σε συντεταγμένο τρόπο, με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, σε μια θετική διαδικασία για την οικονομία, με ισχυρά πρόσημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Και επιτρέψτε μου να σταθώ σε 5-6 κομβικά σημεία αυτής μεταστροφής της οικονομίας, που να δικαιολογούν ότι αυτή η στρατηγική και υπάρχει και έχει ισχυρές πιθανότητες επιτυχίας. Πρώτο θέμα, κομβικό σημείο, σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος και η διαχείριση των κόκκινων δανείων. Έχει λάθος η αντιπολίτευση να αποσυνδέει αυτά τα δύο. Ήταν αποτυχημένες οι ανακεφαλαιοποίησεις ακριβώς επειδή δεν διαχειρίστηκαν το πρόβλημα αυτό. Και γι' αυτό μεταφέρθηκε το πρόβλημα, ανεξαρτήτως ποιος ήταν, κυβέρνηση δεν ήταν ή τι έκανε, μεταφέρθηκε και σήμερα καλούνται η παρούσα κυβέρνηση να λύσει αυτό το πρόβλημα οριστικά και αμετάκλητα και σε ένα σφιχτικό χρονικό ορίζοντα μέχρι τα Χριστούγεννα. Η ένταξη των τραπεζών από 1η-1η στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα θα είναι βασικό κομβικό σημείο για τη σταθερότητα του συστήματος και την επαναχρηματοδότηση της οικονομίας. Δεύτερο κομβικό σημείο. Η διατήρηση και ο προσανατολισμός, η κινητοποίηση μάλλον, όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων προκειμένου να υπάρξει επάρκεια χρηματοδοτικών πόρων και εργαλείων για την οικονομία. Επιτρέψτε μου να κεφαλαιώσω τι έχουμε κάνει. Πρώτον, η κριτική στα ΕΣΠΑ που έχει γίνει απέτυχε παταγωδός. Οι συμφωνίες που έχουμε για την ολοκλήρωση του παλιού ΕΣΠΑ και για την έναρξη του καινούργιου μαζί με τις δύο θετικές διευκολύνσεις που έγιναν ειδικά για την Ελλάδα, που είναι η υποκατάσταση του 5% της εθνικής συμμετοχής με ευρωπαϊκούς φόρους και η αύξηση της προκαταβολής για το επόμενο ΕΣΠΑ από 7% σε 14%, διασφαλίζουν και με δεδομένη την απορρόφησή τους 4,5 δις για τους επόμενους 3 μήνες για την ελληνική οικονομία. Αυτό το επενδυτική πίεση, η χρηματοδοτική πίεση την οποία όλοι επιζητούμε, είναι ένα δεδομένο. Το δεύτερο στοιχείο αφορά την διπλωματία την οποία αναπτύξαμε και τις συμβάσεις που υπογράψαμε με την EBRD και με άλλους διεθνείς οργανισμούς για χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Το τρίτο κομμάτι αφορά την ενεργοποίηση νέων εργαλείων με τα οποία θα μπορέσουμε να υπάρξει επάρκεια χρηματοδότησης τύπου αναπτυξιακός νόμος. Ο παλιός αναπτυξιακός νόμος μας άφησε τεράστια προβλήματα και γίνεται μια προσπάθεια να κλείσει. Τέλειωσε η διαβούλευση για το νέο αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος θα ψηφιστεί τον επόμενο μήνα. Τέταρτο μέτρο, ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας. Την είχαμε υποσχεθεί από την πρώτη περίοδο. Τώρα είμαστε πολύ κοντά στο να κάνουμε το απότομο αυτό βήμα, το οποίο είναι απαραίτητο για ένα και βασικό λόγο. Η αναπτυξιακή τράπεζα θα αποτελέσει το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο ενδιάμεσο ανάμεσα στην κινητοποίηση χρημάτων από το Juncker για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέταρτο μέτρο, η ολοκλήρωση της διαδικασίας των δημόσιων συμβάσεων. Η ενοποίηση δηλαδή όλου του συστήματος των δημόσιων συμβάσεων αποτελεί δέσμευση της χώρας μας μέχρι τα Χριστούγεννα. Προχωράει αυτό και θα αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο
βασικότατο εργαλείο για την εξυγίαση του συστήματος των δημοσίων προμηθειών. Τέταρτο σημείο, η ίδρυση αναπτυξιακού συμβουλίου, η οποία θα γίνει άμεσα στο Υπουργείο, προκειμένου να υπάρχει ένα όργανο συμβουλευτικό το οποίο θα μπορεί να κάνει παρεμβάσεις σε θέματα είτε αφορούν αναπτυξιακούς σχεδιασμούς είτε αφορούν επιμέρους δραστηριότητες. Θα ήθελα να κλείσω, θα κάνω λιγότερο από ένα λεπτό, για το επίμαχο θέμα του βασικού στόχου της πολιτικής μας σε σχέση με το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης. Δεν θα σταθώ στα πολλά που έχουμε επαναλάβει κατά καιρούς, θα σταθώ στο ένα και μοναδικό. Η ελληνική οικονομία πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να στραφεί με επίκεντρο το υψηλού επίπεδο ανθρώπινο δυναμικό της αποκλειστικά σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αυτό αφορά το σύνολο της οικονομίας, δεν είναι μόνο κομμάτια της οικονομίας, υπηρεσίες, βιομηχανία, κατασκευές, αφορά το σύνολο, το αγροτικό τομέα και ούτω καθεξής, αφορά το σύνολο της οικονομίας. Κλείνω. Αυτός ο προσανατολισμός πρέπει να έχει ισχυρό βαθμό εξωστρέφειας, πρέπει να προσανατολίζεται στη διεθνή αγορά. Αυτό είναι το μεγάλο μας στίχημα και η δική μας πολιτική είναι ακριβώς η συμπλήρωση των επενδυτικής δραστηριότητας που έτσι κι αλλιώς γίνεται από ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα ή και από προσέλκυση ξένων επενδύσεων, να έχει στο επίκεντρό της όμως σε τελευταία ανάλυση αυτή την ισχυρή ποιοτική αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Αυτό είναι το μοντέλο και γι' αυτό θα δουλέψουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.